Αγίου Χρυσόστόμου, ομιλία 1 στο Καταϊωάνιν Ευαγγέλιον. Οι θεατέ των κοσμικών αγώνων, όταν μάθουν ότι έρχεται κάποιο γενναίο αθλητή στεφανομένος τρέχουν όλοι μαζί για να δουν τα κατορθώματα και όλη την τέχνη και τη δύναμή του. Και θα μπορούσε να δει ολόκληρο θέατρο από πολλέ μοιριάδε, όλου να έχουν προσιλωμένου τους σωματικούς και τους πνευματικούς ορθαλμούς τους εκεί για να μην τους διαφύγει τίποτε από όσα γίνονται. Αλλά και κάποιος μουσικός φημισμένος αν έρθει, καθόμοιων τρόπων πάλιν αυτοί οι ίδιοι γεμίζουν το θέατρο και αφού εγκαταλείψουν όλα τα έργα τους, που πολλές φορές είναι κατεπήγοντα και αναγκαία, ανεβαίνουν και κάθονται με πολύ προθυμία για να ακούσουν τα άσματα και τους μουσικούς τόνους και να παρακολουθήσουν τη συμφωνία και των δύο. Και αυτά μεν κάνουν οι πολλοί, αλλά και όσοι έχουν πείρα από ρητορικού λόγους και αυτοί πάλι το ίδιο κάνουν για τους σοφιστές. Διότι έχουν και αυτοί θέατρα και ακροατές και κρότους και θορύβους και λεπτομερή εξέταση των όσων λέγονται. Εάν όμως των ρητόρων και των τραγουδιστών και των αθλητών οι θεατέ ή θεατέ και ακροατέ μαζί παρακολουθούν με τόση προθυμία, τόση βιασύνη και προθυμία, θα έπρεπε να δείξετε εσεί δεδομένου ότι δεν πρόκειται περί κανένα τραγουδιού ή σοφιστού τώρα, ο οποίος κάνει επίδειξη, αλλά περί ο οποίο ομιλεί από του ουρανού και βγάζει φωνή πιο ειλικρινή και από τη διότι εκάλυψε ολόκληρη την οικουμένη και την κατέκτησε και την εγέμισε με τη βοή όχι επειδή εκράβγαζε δυνατά αλλά επειδή κινεί τη γλώσσα του με θεία χάρη. Και το ακόμα αξιοθαύμαστο είναι ότι ενώ η βοή είναι τόσο μεγάλη δεν είναι καμία αγρία και αιδιαστική αλλά είναι πιο γλυκιά και ποθητή από κάθε μουσική αρμονία και γνωρίζει να θέλγει περισσότερο τον ακορατή του. Και μαζί με όλα αυτά είναι αγιοτάτη η φωνή του Αποστόλου και προκαλεί ισχυρό αίσθημα δέους και είναι γεμάτη με τόσα πολλά μυστήρια και φέρνει τόσα πολλά αγαθά τα οποία όσοι τα δέχονται με προθυμία και τα διαφυλάσσουν με προσοχή, δεν μπορεί να είναι πλέον άνθρωποι, ούτε να παραμένουν επί της γης, αλλά έρονται υπεράνω όλων των βιωτικών πραγμάτων. Και αφού μεταβληθούν εις αγγέλους, κατοικούν εις την γη όπως εις τον ουρανόν. Διότι τώρα εμφανίζεται προς χάρη σας ο Υιός της Βροντής, ο αγαπημένος μαθητής του Χριστού, ο στήλο των εκκλησιών όλη της οικουμένης, αυτός που κρατεί τα κλειδιά του ουρανού, αυτός που έπιε το ποτήριο του Χριστού και ευαπτίστη το βάπτισμά του, αυτός που με πολύ θάρρος έπεσε στο στήθος του δεσπότου, χωρίς να παίζει δράμα, ούτε να κρύπτει την κεφαλή του με προσωπείον, διότι δεν θα υπεί τέτοια πράγματα. Αλλά ούτε να ανεβαίνει επάνω εις οκρύβαντα. Το λογίον είναι το αρχαίο θεάτρου ο κορύβαντας. Λογίον αρχαίου θεάτρου. Ούτε να κρύβεται λοιπόν να ανεβαίνει επάνω εις οκρύβαντα. Ούτε να χτυπάμε το πόδι του την ορχήστρα ούτε στολισμένο με χρυσόν ένδυμα, αλλά εμφανίζεται φορώντας στολήν που έχει απερίγραπτον ωραιότητα, διότι θα εμφαριστεί σε μας ενδεδυμένος των Χριστών. Θα έχει υποδήματα εις τα πόδια του, τα ωραία υποδήματα, έτοιμος για το Ευαγγέλιο της ειρήνης. Δεν θα έχει τη ζώνη γύρω από το στήθος, αλλά γύρω από την μέση, και θα είναι όχι από δέρμα της φινίκης, ούτε με επένδυση χρυσού, αλλά θα είναι υφασμένη και κατασκευασμένη με την αλήθεια. Θα εμφανιστεί αυτό σε μας τώρα χωρίς ηθοποιία, διότι δεν υπάρχει σε αυτόν υποκρισία, ούτε φαντασία, ούτε μύθος. Αλλά με ξεσκεπασμένη την κεφαλή του, θα μας αναγγείλει και θα μας απαγγείλει τη γυμνή αλήθεια. Όχι άλλο να είναι και να προσπαθεί να πείσει όσους τον ακούν μετά την εμφάνιση με το βλέμμα και με τη φωνή του ότι είναι άλλο, ούτε θα χρειάζεται μουσικά όργανα για την επαγγελία όπως κιθάρα ή λύρα ή κάτι άλλο από αυτά, αλλά κάνει τα πάντα με τη γλώσσα του, βγάζοντας φωνή που είναι γλυκύτεροι από κάθε κυθαροδό και μουσικό και χρησιμότεροι. Έχει δε προσκήνιον ολόκληρον των ουρανών, θέατρο δε την οικουμένην, θεατάς δε και ακροατάς όλους τους αγγέλους και όσους από τους ανθρώπους συμβαίνει να είναι άγγελοι ή επιθυμούν να γίνουν διότι μόνον αυτοί θα μπορούσαν να ακούσουν ευκρινώς και με προσοχή αυτή την αρμονία και να την παρουσιάσουν στα έργα των και να είναι ακροατέ τέτοιοι που πρέπει. Ενώ οι άλλοι όλοι σαν τα μικρά παιδιά ακούν μεν αλλά δεν καταλαβαίνουν αυτά τα οποία ακούν και συγκινούνται από τα γλυκίσματα και τα παιδικά παιχνίδια έτσι και αυτοί ζώντα με γέλια και απολαύσει και πλούτο και εξουσία και χάρη τη κοιλία των. Ακούν με κάποτε κάποτε αυτά που λέγομεν, αλλά δεν παρουσιάζουν τίποτα το σπουδαίο και το υψηλό στα έργα του. Έχοντα προσιλώσει άπαξ διαπαντό του αυτού των στη λάσπη και την κατασκευή των πλύνθων. Εις αυτόν τον Απόστολον Ιωάννη Παρευρίσκονται ουράνιε δυνάμεις θαυμάζουσε το κάλος της ψυχής και τη σύνεσή του και το ύψος της αρετής του, με την οποίαν προσήλκησε και αυτόν των Χριστών και έλαβε το πνευματικό χάρισμα. Διότι, αφού έκανε την ψυχή του ως αν κάποια λύρα, αρμονική, στολισμένη με πολύτιμους λίθους που παράγει χρυσούς φθόγκου. Την παρεχώρησε εις το πνεύμα για να αντιχίσει με αυτήν κάτι το σπουδαίο και υψηλό. Ας τον ακούσουμε λοιπόν όχι σαν αλληλία πλέον ούτε ως ιόν του Ζεβεδαίου αλλά ως γνωρίζοντα τα βάθη του Θεού δηλαδή του πνεύματος ο οποίος ανακρούει αυτήν την λύρα. Διότι αυτός δεν θα μας πει τίποτα το ανθρώπινο, αλλά αυτά τα οποία θα μας πει θα προέρχονται από τις πνευματικές αβίσους, από εκείνα τα μυστήρια τα οποία ούτε οι άγγελοι τα εγνώριζαν πριν γίνουν. Διότι μαζί με μας και αυτοί με τη φωνή του Ιωάννου και διαμέσου ημών έμαθαν αυτά τα οποία γνωρίσαμε. Αυτό το δηλώνει άλλος Απόστολος λέγον για να γίνει γνωστή τώρα εις τας αρχάς και τα εξουσίας διά της Εκκλησίας η πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Εφόσον λοιπόν οι αρχές και οι εξουσίες τα χερουβήμ, τα σεραφίμ, τα έμαθαν αυτά μέσω της Εκκλησίας είναι φανερό ότι και αυτοί με πολύ όρεξη έσπευσαν σε αυτή την ακρόαση. Δεν είναι δε μικρά η τιμή που μας έγινε. Το να μάθουν οι άγγελοι μαζί με μας αυτά τα οποία αγνοούσαν. Το ότι δε τα έμαθαν και μέσω ημών δεν το αναφέρω προς το παρόν. Ας κάνουμε κι εμείς πολύ ησυχία μαζί με την κοσμιότητα όχι μόνο σήμερα ούτε μόνο την ημέρα κατά την οποία τον ακούμε αλλά εις ολόκληρη τη ζωή μας, διότι είναι καλό να, το ακου, να τον ακούμε πάντοτε. Διότι αν ποθούμε να γνωρίζουμε όσα γίνονται εις τα ανάκτορα, ή τι, τι είπε, τι έκανε και τι σκέπτεται δια του υπηκόους του βασιλεύς, αν και πολλές φορές δεν μας ενδιαφέρουν, πολύ περισσότερον είναι ποθητών να ακούσουμε εκείνα τα οποία είπε ο Θεός όταν μάλιστα μας ενδιαφέρουν όλα. Αυτά δε όλα θα μας τα πει με ακρίβεια αυτός ο οποίος είναι φίλος του ιδίου του βασιλέως ή μάλλον τον έχει μέσα του ομιλούντα και ακούει από εκείνον όλα όσα εκείνος άκουσε από τον πατέρα σας ονόμασα φίλους, λέγει, διότι όλα όσα άκουσα από τον πατέρα μου σας τα γνώρισα. Όπως λοιπόν θα τρέχαμε όλοι αν βλέπαμε κάποιον να εμφανίζεται ξαφνικά επάνω από την κορυφή του ουρανού και να μας υπόσχεται ότι θα μας πει όσα υπάρχουν εκεί με ακρίβεια, έτσι ας συμπεριφερθούμε και τώρα διότι από εκεί μας ομιλεί ο άνδρας αυτός. Διότι δεν είναι από τον κόσμο αυτόν, όπως λέγει ο ίδιος ο Χριστός. Σεις δεν είστε από τον κόσμο αυτόν. Και έχει μέσα του ομιλούντα των παράκλητων, ο οποίος είναι πανταχού παρόν και γνωρίζει τόσο επακριβώς τα του Θεού, όπως η ψυχή των ανθρώπων γνωρίζει τον εαυτό της. Το πνεύμα της αγιότητος το πνεύμα το ευθές, το ηγεμονικόν, αυτό που μας οδηγεί στους ουρανούς, που μας δίνει άλλους οφθαλμούς και μας κάνει να βλέπουμε τα μέλλοντα ως αν παρόντα, αυτό που μας δίνει τη δυνατότητα να εξερευνήσουμε όσα υπάρχουν στους ουρανούς, ενώ ακόμα φέρουμε σάρκα. Ας κάνουμε λοιπόν χάριν αυτού πολύ ησυχίαν μα στη ζωή. Ας μην μπαίνει και παραμένει εδώ κανείς νοθρός, υπναλέος και ρυπαρό. Αλλά ας μεταθέσουμε τους εαυτούς μας προς τον ουρανό. Διότι εκεί ομιλεί προς όσους ζουν εκεί. Αν αντιθέτως μείνουμε στην γη, δεν θα κερδίσουμε τίποτα το σπουδαίο από εδώ διότι τα λόγια του Ιωάννου δεν σημαίνουν τίποτα για εκείνους οι οποίοι δεν θέλουν να απαλλαγούν από τη χαμερπή ζωή, όπως ούτε δι' όσα υπάρχουν εδώ. Η μεν λοιπόν βροντί προκαλεί φόβο στις ψυχές μας, με τον ασήμαντο κρότο τη. Η δε φωνή αυτού όχι μόνο δεν φοβίζει κανένα, αλλά και απαλύνει το φόβο και την ταραχή τρομοκρατεί δε μόνον τους δαίμονες και όσου υπηρετούν εις εκείνους. Δια να είδουμε, λοιπόν πώς τους τρομοκρατεί ας κάνουμε πολύ ησυχία και εξωτερικός αλλά και κατά τη διάνοια. Κατεξοχήν μάλιστα αυτήν. Διότι ποιο θα είναι το όφελος να σιωπά το στόμα όταν η ψυχή θορυβείται και έχει πολλούς περισπασμούς, εκείνη την ησυχία ζητώ εγώ, την ησυχία της διανοίας, της ψυχής, διότι εκείνη θέλω να ακούσει. Ας μην την ενοχλεί λοιπόν καμιά επιθυμία χρημάτων, ούτε έρος δόξης, ούτε καταδυνάστευσης θυμού, ούτε το πλήθος όλων των άλλων παθών. Διότι δεν είναι δυνατόν, εάν η ακοή δεν καθαριστεί, να ειδεί το ύψος αυτών που λέγονται, όπως πρέπει, ώστε να γνωρίσει όπως πρέπει το δέος και το μυστήριον και όλη την άλλη αρετή που υπάρχει σε αυτούς τους χρησμούς. Διότι, εάν δεν είναι δυνατόν να μάθει κανείς καλός το μέλο του αυλού και την τέχνη της κιθάρας, εάν δεν εντείνει εντελώς το νου του, πώς θα μπορέσει ο ακροατής να ακούσει με ευκρίνεια τις μυστικές φωνές, με ψυχή η οποία ραθυμεί. Γι' αυτό και ο Χριστός προέτρεπε λέγον, «Μη δίδετε τα Άγια στα σκυλιά, ούτε να ρίχνετε τα μαργαριτάρια μπροστά στους χείρους». Μαργαρίτες αποκαλεί αυτά τα λόγια, αν και είναι πολύ μεγαλύτερη αξία από αυτούς. Επειδή δεν υπάρχει για μας άλλη ύλη μεγαλύτερη αξίας από αυτήν, γι' αυτό και την ειδονήν αυτών πολλές φορές συνηθίζει να την παραλληλίζει προς το μέλι. Όχι διότι τόσο μόνο είναι η γλυκή της αυτής, αλλά επειδή δεν υπάρχει σε μας τίποτε άλλο γλυκύτερο από αυτό ότι δε κατά πολύ υπεροβαίνουν και τη φύση των πολιτήμων λίθων και τη γλυκύτητα κάθε μέλητος, άκουσε τον προφήτη ο οποίος ομιλεί περί αυτών και παρουσιάζει την υπεροχή τους. Διότι είναι πολύ επιθυμητά, λέγει, περισσότερο από το χρυσάφι και τους πολύτιμους λίθους και γλυκύτερα από το μέλι και την κυρίθρα. Εννοείται βέβαια δια του συγένοντας. Γι' αυτό και προσθέτει, διότι ο δούλος σου τα φυλάσσει. Και αλλού πάλι, χαρακτηρίσα στα λόγια του Θεού γλυκά, προσθέτει εις το λάρι μου, διότι λέγει, πόσο γλυκά στο λάρι μου είναι τα λόγια σου. Και πάλι επαναλαμβάνει την υπεροχή τους λέγον «Περισσότερο από μέλη και κυρίθρα στο στόμα μου, επειδή το υγιείς». Ας μην προσερχόμεθα λοιπόν και εμείς αυτά νοσούντες, αλλά να δεχόμεθα την πνευματική ευοχία, αφού θεραπεύσουμε την ψυχή. Γι' αυτό άλλωστε, αφού είπα προηγουμένως τόσα πολλά, δεν ανεφέρθην εις τα αυτάς, ώστε ο καθένας αφού αποβάλει τα πάντα όπως την ασθένεια να εισέρχεται σαν να μπαίνει στον ίδιο τον ουρανό καθαρός από θυμό και φροντίδα και αγωνία για τη ζωή και απειλαγμένος από τα άλλα πάθη. Διότι δεν είναι δυνατόν να κερδίσετε κάτι το σπουδαίο από εδώ με άλλον τρόπο εάν δεν καθαρίσετε προηγουμένως την ψυχή κατά αυτόν τον τρόπον. Και ας μην μου πει κανείς ότι ο χρόνος μέχρι την επομένη συγκέντρωση είναι σύντομος, διότι είναι δυνατόν όχι εντός πέντε ημερών μόνον, αλλά και εντός μια στιγμής να αλλάξετε ολόκληρη τη ζωή σας. Διότι πες μου, τι είναι το χειρότερο από τον ληστή και ανθρωποκτόνο. Αυτό δεν είναι η αισχάτη μορφή της κακίας. Κι όμως, έφτασε στο ψηλότερο σημείο της αρετής αμέσως και εισήλθε και στον παράδεισο χωρίς να χρειαστεί ημέρες ούτε μισές ημέρες αλλά μία βραχυτάτη στιγμή. Ώστε λοιπόν είναι δυνατόν να αλλάξετε ξαφνικά και από πύληνη να γίνετε χρυσή. Διότι επειδή τα ζητήματα της αρετής και της κακίας δεν ανάγονται στη φύση του ανθρώπου, είναι εύκολη μεταβολή και απαλλαγμένη από κάθε ανάγκη. Εάν θέλετε να με ακούσετε, λέει, θα φάγετε τα αγαθά της γης. Βλέπεις ότι μόνο θέληση χρειάζεται. Θέληση όμως όχι συνηθισμένη αυτοί που έχουν οι πολλοί, αλλά θέλησης με προσπάθεια διότι γνωρίζω ότι όλοι τώρα θέλουν να πετάξουν στον ουρανό. Αλλά πρέπει να δείξουν τη θέλησή τους με τα έργα τους. Διότι και ο έμπορος θέλει να πλουτίσει, αλλά δεν περιορίζει τη θέλησή του μόνο στο νου του, αλλά και πλοίο κατασκευάζει και ναύτες συγκεντρώνει και κυβερνεί την προσκαλεί. Και με όλα τα άλλα χρειώδη εφοδιάζει το πλοίο με χρυσάφι, δανείζεται και διασχίζει το πέλαγος και αποδημεί εις ξένην χώραν και κινδύνους υπομένει πολλούς και όλα τα άλλα που γνωρίζουν όσοι διαπλέουν τη θάλασσα. Έτσι και εμείς πρέπει να δείξουμε τη θέλησή μας. Διότι και εμείς πραγματοποιούμε θαλάσσιο ταξίδι όχι από μία χώρα σε άλλη αλλά από τη γη στον ουρανό. Ας ασκήσουμε λοιπόν το λογισμό μας στην κατάλληλη διακυβέρνηση η οποία μας οδηγεί προς τα άνω. Ας τον εφοδιάσουμε με ναύτες πειθαρχικού και με πλοίο στερεό ώστε ούτε από κάποια δύσκολη περίσταση και λιποψυχία βιωτική να βυθιστεί ούτε να παρεσυρθεί από τον άνεμο της αλαζονίας αλλά να είναι σταθερό και ευκίνητο. Εάν έτσι προπαρασκευάσουμε το πλοίο, τον κυβερνήτη και τους ναύτες, θα πλεύσουμε με επιτυχία και θα αποκτήσουμε τον αληθινόν ιόν του Θεού κυβερνήτη για τους εαυτούς μας, ο οποίος δεν θα επιτρέψει το σκάφος προς χάριν μας να βυθιστεί, αλλά κι αν μύριοι άνεμοι πνεύσουν και τους ανέμους θα επιτιμήσει και την θάλασσαν και αντί τρικυμίας θα φέρει τη γαλήνη. Αφού λοιπόν καταρτίσετε τους εαυτούς σας έτσι, την επομένη ελάτε στην εκκλησία για να ακούσετε κάτι το πολύ σπουδαίο από τα χρήσιμα για σας και να αναποθέσετε όσα λέγονται στην ψυχή σας. Κανείς σας μην είναι δρόμος, κανείς πέτρα, κανείς γεμάτος από αγκάθια. Ας κάνουμε τους εαυτούς μας γιν προσφάτως καλλιεργημένοι, διότι έτσι και εμείς με προθυμία θα σπήρωμε τους σπόρους όταν είδουμε τη γη καθαρή. Ενώ αν τη δούμε πετρώδη και σκληρή, συγχωρήσατε μας, αλλά δεν θέλουμε να κοπιάσουμε ματέως. Διότι εάν αφήσουμε τη σπορά και αρχίσουμε να ξεριζώνουμε τα αγκάθια, πάλι θα είναι μεγάλη μορία να σπείρουμε σε ακαλλιέργητη γη. Εκείνος που απολαμβάνει αυτή την ακρόαση δεν πρέπει να συμμετέχει στη δαιμονική τράπεζα. Διότι ποια σχέση υπάρχει μεταξύ δικαιοσύνης και παρανομίας. Στέκεσαι και ακούς τον Ιωάννη και μέσω εκείνου μαθαίνεις τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος και μετά από αυτά Πηγαίνεις να ακούσεις πόρνες γυναίκες οι οποίες μιλούν εσχρά και υποκρίνονται εσχρότερα και κινέδους να ραπίζονται και να ραπίζουν ο ένας τον άλλον. Πώς θα δυνηθείς να καθαριστείς καλά όταν κυλιέσαι μέσα σε αυτό το βόρβορο. Γιατί να αναφέρω κατά όλα στα σασχημοσύνας που γίνονται εκεί. Εκεί όλα είναι γελία, όλα είναι κατεσχήνη, όλα είναι προσβολή και ύβρις και αστεϊσμοί, όλα είναι έκκλησης, όλα είναι καταστροφή. Σας προειδοποιώ και σας παραγγέλω σε όλους. Κανείς από όσου απέλαυσαν αυτή την τράπεζα να μην διαφθείρει την ψυχή του με τα δηλητηριώδη εκείνα θεάματα. Όλα όσα γίνονται και λέγονται εκεί είναι σατανική διαπόμπευσης. Γνωρίζετε δε οι βαπτισμένοι ποια συμφωνία συνήψατε με αυτούς, με εμάς ή μάλλον με τον Χριστό όταν σας εισήγαγε στα μυστήρια. Τι είπατε προς Αυτόν, τι μιλήσατε προς Αυτόν για τη σατανική διαπόμπευση ότι και τότε την αποτάσεστε μαζί με τον σατανά και τους αγγέλους του και υπόσχεστε ότι ούτε θα σκύψετε ούτε θα δείτε προς τα εκεί. Υπάρχει λοιπόν φόβος μεγάλος, μήπως κανείς γίνει ασυνεπής προς αυτές τις υποσχέσεις του βαπτίσματος και κάνει τον εαυτό του ανάξιο αυτών των μυστηρίων. Δεν βλέπεις ότι στις βασιλικές αυλές δεν καλούνται να συμμετάσχουν στην έβριαν εκείνη και κατατάσσονται μεταξύ των βασιλικών φίλων όχι οι αντιτιθέμενοι, αλλά όσοι εκδηλώνουν σεβασμό. Ήλθε πρεσβευτής από τον ουρανό προς χάρη σας, απεσταλμένος από τον ίδιο το Θεό, για να μας μιλήσει διαορισμένα απαραίτητα θέματα. Και εσείς, αντί να τον ακούσετε τι θέλει και τι διαπραγματεύσεις κάνει προς εμάς, κάθεστε και ακούετε μίμους. Πόσων κεραυνών δεν είναι άξια αυτά και πόσων καταιγίδων. Διότι όπως δεν πρέπει να συμμετέχετε στην τράπεζα των δαιμονίων, έτσι δεν πρέπει ούτε να ακούετε τα δαιμόνια, ούτε με λερωμένο ένδυμα να πηγαίνετε στη λαμπρά τράπεζα, η οποία είναι γεμάτη με τόσα αγαθά, την οποία ετοίμασε ο ίδιος ο Θεός. Διότι Τόση είναι η δύναμή τη, ώστε και εις τον ουρανό τον ίδιο να μας αφαρπάσει δια μιας. αρκεί να προσέχουμε με εγκρατή διάνοια, διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τους θείους λόγους να παραμείνει στην τωρινή ταπεινότητα, αλλά πρέπει αμέσως να αποκτήσει φτερά και να πετάξει προς τον άνω χώρο, και να συναντήσει τους απείρους θησαυρού των αγαθών, τους οποίους ήρθε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα εις τον Πατέρα και εις το Πανάγιον Πνεύμα και τώρα και πάντοτε και αιωνίως. Αμήν. Ομιλία Δευτέρα Ιωάννου, πρώτο κεφάλαιο ή στην αρχήν υπήρχε ο λόγος. Εάν μένει πρόκειτο να μας ομιλήσει ο Ιωάννης και να μας πει τα δικά του, ή το απαραίτητο να αναφέρει και το γένος του και την πατρίδα του και την ανατροφή του. Επειδή όμως δεν ομιλεί αυτός, αλλά ο Θεός δι' αυτού προς το ανθρώπινο γένος, μου φαίνεται ότι είναι περιτό και παρέλκει να τα ερευνόμεν αυτά ή μάλλον, και τώρα, όχι μόνο δεν είναι περιττόν, αλλά και πολύ αναγκαίο. Διότι όταν πληροφορηθείς ποιος είτο και από πού κατήγετο και από ποιους γονείς και ποιας προελεύσεως και ακούσεις έπειτα τη φωνή του και τη φιλοσοφία του ολόκληρη, τότε θα γνωρίσεις καλώς ότι αυτά δεν είναι δικά του, αλλά της θεία Δυνάμεως, η οποία εκκινούσε την ψυχή του». Από ποια λοιπόν πατρίδα κατήγετο, από καμιά πατρίδα σημαντική, αλλά από ασήμαντο χωριό και από χώρα ακόμη πιο ανάξια λόγου, η οποία δεν είχε να επιδείξει τίποτε το αγαθό. Διότι την Γαλιλαία την κατηγορούν και οι γραμματείς λέγοντες. Ρώτησε να δεις ότι από τη Γαλιλαία δεν προήρθε προφήτης την κατηγορεί και ο αληθινός Ισραηλίτης λέγον «Από την Αζαρέτ είναι δυνατόν να προέρθει κανένα καλό» και καταγόμενος από αυτή την περιοχή δεν προήχε το από κανένα αξιόλογο χωριό. Αλλά και εκεί δεν ανήκε εις κανένα από τα γνωστά ονόματα. Ο δε πατέρας του ήταν το φτωχός Αλιεύς Ψαράς τόσο φτωχό μάλιστα, ώστε να οδηγήσει και τα παιδιά του στην ίδια εργασία. Γνωρίζετε δε όλοι ότι κανένα χειράνακτα δεν προτιμάει να κάνει το γιο του κληρονόμο του επαγγέλματό του, εκτό αν τον αναγκάζει πολύ η φτώχεια. Δεν θα μπορούσε τίποτε να γίνει πιο φτωχό και πιο ευτελές και πιο αμαθές από τους αλληλείς αλλά και μεταξύ αυτών άλλοι είναι και άλλοι κατώτεροι. Ο Απόστολός μας, ο Ιωάννης, αυτός και εδώ ανήκε στην κατωτέρα τάξη. Διότι δεν εψάρευε στη θάλασσα, αλλά περνούσε τον καιρό του σε μια μικρή λίμνη και καθώς περιεφέρεται γύρω από αυτήν μαζί με τον πατέρα και τον αδελφό του Ιάκωβο, έραβαν σχισμένα δίκτυα, δείγμα και αυτό της εσχάτης πενίας και φτώχεια τους. Εκεί τον εκάλεσε ο Χριστός. Ότι δεν είχε τίποτε που να οφείλεται στην έξωθεν παιδεία, το αντιλαμβανόμεθα και από αυτά, αλλά το μαρτυρεί και ο Λουκάς όταν γράφει ότι όχι μόνο είναι το απλοϊκός, αλλά και αγράμματος ορθός, διότι αυτός ο τόσο φτωχός, ο οποίος ούτε στις αγορές εσύχναζε, ούτε συναναστρέφεται με ανθρώπους που να εμπνέουν εμπιστοσύνη, αλλά ήταν προσιλωμένο στην αλληλεία, εάν καμιά φορά έρχεται σε επαφή με κάποιον, ομιλούσε με ηχθιοπόλες και μαγείρου. Κατά τι θα έγινε το καλύτερος από τα άλογα ζώα, δεν θα εμιμείτω την αφωνία των ηχθείων. Αυτός λοιπόν ο ψαράς, ο οποίος περιεφέρεται γύρω από τις λίμνες με δίχτυα και ψάρια, κατήγετο από τη βισταϊδά της Γαλιλαίας. Είχε πατέρα αλιέα φτωχό και πάρα πολύ φτωχό μάλιστα. Ήταν απλοϊκό σε μεγάλο βαθμό. Δεν γνώριζε γράμματα ούτε πριν ούτε μετά τη γνωριμία του με τον Χριστό. Ας δούμε τι λέγει και για ποια πράγματα μας ομιλεί. Μήπως ομιλεί για όσα αφορούν τους αγρούς ή τους ποταμούς ή για τη δοσοληψία του με τους ηχθείες. Διότι αυτά θα ανέμενε ίσως να ακούσει κανείς από έναν ψαρά. Αλλά μη φοβήστε, τίποτε από αυτά δεν θα ακούσομεν. Αντιθέτως, θα ακούσουμε όσα υπάρχουν στους ουρανούς, εκείνα τα οποία κανείς πριν από αυτόν δεν είχε μάθει. Τόσο υψηλά διδάγματα και τρόπο ζωής και φιλοσοφία αρίστη μας φέρνει ερχόμενος, όπως είναι φυσικό, σε εκείνον ο οποίος ομιλεί εμπνεόμενος από τους θησαυρού του Αγίου Πνεύματος. Σαν να έχει μόλις αφηχθεί από τους ουρανούς. ή μάλλον θα μας αποκαλύψει πράγματα τα οποία ούτε όλοι όσοι είναι εκεί τα γνωρίζουν, όπως είπα ήδη προηγουμένως. Είναι αυτά έργων αλλιέως, είπε μου, ή μήπω εξ ολοκλήρου έργων ρήτορος, σοφιστού ή φιλοσόφου, ή καθενός ο οποίος έχει αποκτήσει την κατακόσμο σοφία, όχι διότι δεν είναι απλή υπόθεση της ανθρώπινης ψυχής να διατυπώσει τέτοιες απόψεις περί της εναρέτου και μακαρίας φύσεως της ζωής, περί των δυνάμεων που υπάρχουν πέρα από αυτόν, περί αθανασίας και αιωνίου ζωής, περί της φύσεως των σωμάτων και ως θνητών και αθανάτων, όπως θα καταστούν κατόπιν, περί κολάσεως, περί της μελούσης κρίσεως, περί των ευθυνών εκάστου για τα λόγια του, για τις πράξεις του, για τους διαλογισμούς και τις σκέψεις του. Και ακόμα να γνωρίζει τι είναι ο άνθρωπος, τι είναι ο κόσμος, τι ο πραγματικός άνθρωπος και τι εκείνος που φαίνεται ότι είναι, αλλά δεν είναι. Επίσης, τι είναι κακία και τι είναι αρετή. Μερικά από αυτά βέβαια τα ερεύνησαν οι οπαδοί του Πλάτωνος και του Πυθαγόρα, διότι τους άλλους εκ των φιλοσόφων δεν αξίζει ούτε να τους αναφέρουμε, καθώς τον αποδείχτηκαν εν προκειμένου πολύ καταγέλαστοι. Όσοι δε από τους άλλους εθαυμάστηκαν περισσότερο από αυτούς και θεωρήθησαν ότι είναι κορυφαίοι αυτής της επιστήμης, αυτοί κυρίως είναι εκείνοι οι οποίοι έγραψαν μερικά, χάριν δε της πολιτείας συνέταξαν και νόμους. Αλλά όμως, οι όλα εχλεβάστησαν χειρότερα και από τα παιδιά, διότι κατανάλωσαν ολόκληρο το βίο τους, καθιστώντας τας γυναίκας κοινά στις όλους και ανατρέποντες τη ζωή των, καταστρέφοντες την ιερότητα του γάμου και νομοθετούντες άλλα τέτοια καταγέλαστα. Εις τα θέματα δε της ψυχής, δεν απέφυγαν ούτε την υπερβολική εσχήνη ισχυριζόμενοι ότι οι ψυχές των ανθρώπων γίνονται μύγες και κόνοπες και θάμνοι και λέγοντες ότι και ο ίδιος ο Θεός είναι ψυχή και άλλα την παρόμοια έσχρος ισχυριζόμενα. Και δεν είναι μόνο αυτό το άξιον κατηγορίας αλλά και η μεγάλη παλινοδία των λόγων των. Διότι, περιφερόμενοι οι φιλόσοφοι αυτοί εδώ και εκεί, όπως η παλήρια ισπορθμών, δεν σταματούν ποτέ εις τα ίδια πράγματα, καθώς ονομιλούν βασίζοντες τα πάντα εις τους κρυφούς και επισφαλείς συλλογισμούς. Ο ψαράς αυτός όμως δεν είναι έτσι αλλά τα λέει όλα με βεβαιότητα. Σαν να στέκεται επάνω στην πέτρα και πουθενά δεν παρεκτρέπεται. Διότι επειδή καταξιώθηκε να εισέλθει στα ίδια τα άδυτα και έπειτα να έχει μέσα του τον πάντων δεσπότη, ο οποίος ομιλεί, δεν υπέπεσε εις κανένα ανθρώπινο σφάλμα. Ενώ εκείνη όπως αυτοί οι οποίοι ούτε στο όνειρό τους δεν αξιώθηκαν να επισκεφθούν τα ανάκτορα, αλλά περιφέρονται έξω από την αγορά μαζί με τους άλλους ανθρώπους και με τη σκέψη του να σχηματίσουν ικασίες περί εκείνων που είναι αόρατα, υπέπεσαν εις μεγάλη πλάνη, θέλοντας να μιλήσουν περί των αρήτων πραγμάτων. Και σαν τυφλοί και μεθυσμένοι, μέσα στην πλάνη τους αυτή, κατασπάραξαν ο ένας τον άλλον και όχι μόνο ο ένας τον άλλον, αλλά και τους ίδιους τους εαυτούς τους, αφού συνεχώς αλλάζουν γνώμη για τα ίδια πράγματα. Ενώ αυτός ο αγράμματος, ο απλοϊκός από την Βησταϊσδά, ο γιος του Ζεβεδαίου, έστω και αν μύριες φορές ηρωνεύονται οι Έλληνες για την ευτέλεια των τίτλων του, θα το πω με πολύ πιο μεγάλη παρησία, όσο και αν το έθνος από το οποίο κατάγεται ο Ιωάννης τους φαίνεται ότι είναι βάρβαρο και ότι απέχει από την ελληνική παιδεία, τόσο πιο σαφή θα αποδειχθούν τα δικά μας. Διότι όταν ο βάρβαρος και αμαθής λέει πράγματα τα οποία κανείς από τους ανθρώπους της γης δεν κατενόησε ποτέ, και όχι μόνο λέγει, αλλά και πείθει, Μολονότι και μόνο αυτό αν συνέβαινε θα ήταν μέγα θαύμα. Ενώ τώρα εκτός από αυτό μας παρέχει κι άλλη μεγαλύτερα απόδειξη ότι όσα λέγονται είναι θεόπνευστα. Το ότι πείθει όλους εκείνους που τον ακούουν διαμέσου των αιώνων ποιο δεν θα θαυμάσει τη δύναμη που υπάρχει μέσα του διότι και αυτό που είπα αποτελεί μέγα τεκμήριο ότι τίποτε δεν νομοθετεί από τον εαυτόν του ο Ιωάννης. Αυτός λοιπόν ο βάρβαρος με τη συγγραφική του Ευαγγελίου εκυρίευσε ολόκληρη την οικουμένη. Με δε το σώμα του κατέλαβε τη Μέση Ασία όπου παλαιότερα φιλοσοφούσαν όλοι οι ανήκοντες στην ελληνική συμμορία και εκεί κατέστη φοβερός τους δαίμονες. Διαπρέψας ανάμεσα εις εχθρούς, και εξαφανίσα το σκότος αυτών και καταργήσα το προπύργιον των δαιμόνων. Με την ψυχή του δε αναχώρησε προς το χώρο εκείνο ο οποίος αρμόζει σε αυτόν που έκανε όλα αυτά. Και τα μεν έργα των Ελλήνων όλα έσβησαν και εξαφανίστηκαν ενώ τα δικά του έργα γίνονται καθεκά στην περισσότερο περηφανή διότι αφότου τον εμφανίστηκε αυτός και οι υπόλοιποι αλείς, από τότε οι δασκαλίες του Πυθαγόρα και του Πλάτωνα έχουν συγγύσει, ενώ προηγουμένως νομίζεται ότι επικρατούν, επικρατούν και ούτε το όνομά τους δεν τους γνωρίζουν τώρα οι περισσότεροι. Μολονότι ο Πλάτων μετακληθείς συνανεστράφηκε με τυράννους όπως λένε και είχε πολλούς φίλους και ταξίδεψε στη Σικελία, ο δε Πυθαγόρας περίρθε το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος και έκανε επίδειξη απείρων ειδών γοητείας. Διότι το να συνομιλεί με βόδια, και αυτό λέγουν ότι το έχει κάνει, δεν είναι το τίποτε άλλο από γοητεία. Διότι αυτός ο οποίος δεν λέγεται με τα άλογα ζώα, δεν ωφέλησε καθόλου το ανθρώπινο γένος, αλλά και το έβλαψε πάρα πολύ. Και μολονότι ότι η φύση των ανθρώπων είναι το περισσότερο κατάλληλη προς το λόγο της φιλοσοφίας, όμως εκείνος ομιλούσε με αητούς και με βόδια, όπως λέγουν, βοητεύων. Διότι ούτε την άλογη φύση των ζώων την έκανε λογική, αυτό εξάλλου δεν ήταν δυνατόν σε άνθρωπο, αλλά εξαπατούσε και τους ανοίτους με μαγκανίες και αντί να διδάσκει τους ανθρώπους κάτι χρήσιμο, τους εδίδαξε ότι είναι το ίδιο το να φάγει κανείς κουκιά ή τα κεφάλια αυτών που τον γέννησαν, και έπιθεν όσους ήσαν μαζί του ότι η ψυχή του διδασκάλου άλλοτε μένα γίνεται ο θάμνος, άλλοτε δε κόρη και άλλοτε εχθής. Επομένως, ορθώς δεν εσβήστησαν όλα εκείνα και εξαφανίστηκαν τελείως. Ορθώς και λογικός. Δεν συνέβη όμως το ίδιο και με όσα δίδαξε ο απλοϊκός και αγράμματος ψαράς. Αλλά και οι Σύριοι και οι Αιγύπτιοι και οι Ινδοί και οι Πέρσες και οι Αιθίωπες και άπειρα άλλα έθνη, αφού μετέφεραν στη γλώσσα τους όσα δίδαξε εκείνος, έμαθαν βάρβαροι άνθρωποι να φιλοσοφούν. Δεν έλεγα επομένω αδίκως ότι ολόκληρη η οικουμένη έγινε για αυτούς θέατρο, διότι δεν άφησε τους ομοφίλους του και αιματιοπονούσε με τις φύσεις των αλόγων ζώων, πράγμα το οποίο ήταν προσπάθεια περιττή και μεγάλη ανοησία, αλλά επειδή μαζί με τα άλλα το απειλαγμένο από το πάθο, ένα πράγμα μόνο επεδίωξε: Να μάθει η οι οικουμένοι οι ολόκληρη κάτι από αυτά που είναι χρήσιμα και μπορούν να τη μεταθέσουν στον ουρανό. Γι' αυτό και δεν έκρυψε τη διδασκαλία του ο Ιωάννης μέσα σε κάποια ομίχλη και σκότος, όπως έκαναν εκείνοι, προβάλλονται στην ασάφεια του λόγου ή άλλο παραπέτασμα για να καλύψουν τα κακά που υπήρχαν μέσα. Ενώ οι διδασκαλίε αυτού είναι πιο καθαρές από τις ηλιακές ακτίνες. Γι' αυτό και έχουν εξαπλωθεί μεταξύ όλων των ανθρώπων της οικουμένης. Διότι δε δι... δεν εδίδασκε όπως εκείνος προτρέπων όσους προήρχονται να σιωπούν επί πέντε έτη ή να κάθονται σαν ανέστητη λύθη. Ούτε έλεγε μύθους διακηρύσεων ότι το σύμπανε βρίσκεται στους αριθμούς. Αλλά αφού απέρριψε ολόκληρη τη σατανική αηδία και κακοποίηση της αληθείας, έκανε τόσο εύκολη τη διδασκαλία του εις τρόπον ώστε να γίνονται κατανοητά όλα όσα έλεγε. Όχι μόνο από άνδρες και από ειδήμονες, αλλά και από γυναίκες και από παιδιά και τούτο διότι επίστευσε ότι αυτά και αληθή είναι και χρήσιμα εις όλους όσοι θα τα ακούσουν. Και το επιβεβαιώνει αυτό όλος ο χρόνος που διέρευσε μετά από εκείνον. Διότι και την οικουμένη ολόκληρη την προσήλκησε προς τον εαυτό του και τη ζωή την ελευθέρωσε από όλη την αλόκοτη τραγωδία μετά την ακρόαση των λόγων τούτων ακριβώς δε γι' αυτό θα προτιμούσαμε να στερηθούμε τη ζωή μας όσοι ακούμε αυτά παρά τις αλήθειες οι οποίες μας παρεδόθησαν από εκείνον. Και από αυτό λοιπόν και από παντού γίνεται φανερό ότι τίποτε από τα δικά του δεν είναι ανθρώπινο αλλά είναι θεϊκά και ουράνια διδάγματα αυτά τα οποία μας ήλθαν με τη θεϊκή αυτή ψυχή διότι δεν θα δούμε χτυπητά λόγια, ούτε εντυπωσιακέ λέξεις, ούτε διακοσμητικά ονόματα και ρήματα και πλοκή περιτί και ανώφελο, διότι αυτά είναι ξένα προς κάθε φιλοσοφία, αλλά ακαταμάχητη και θεϊκή ισχύ και ακαταγώνιστη δύναμη ορθών αληθιών και αυθονίαν απείρων αγαθών. διότι η επίμονος προσοχή εις την έκθεση ή το τόσον περιτή και αντάξια σοφιστών ή μάλλον ούτε στο σοφιστών αλλά ανοήτων παιδιών, ώστε και αυτός ο φιλοσοφών να εμφανίζει το διδάσκαλό του ντρεπόμενο για αυτή την τέχνη και λέγοντας στους δικαστάς ότι θα ακούσουν από αυτόν λόγια τα οποία λέγονται απλά και εις την τύχη και όχι καρικευμένα με λόγους ούτε στολισμένα με ρήματα και ονόματα δεν είναι άλλωστε πρέπον, λέγει, σε αυτή την ηλικία, άνδρες δικαστέ, εμφαμινιζόμενος ενώπιό σα να πλάθω λόγους ως σαν μοιράκιον. Και πρόσεξε το μεγάλο περίγελο, διότι εκείνο το οποίο αυτός χαρακτήρισε ως εσχρόν και ανάξιον της φιλοσοφίας και έργων των μικρών παιδιών όταν έφευγε, αυτό το εφήρμοσε ο ίδιος περισσότερο από όλους. Τόση Μόνον ή το παντού η προσπάθειά των. Και στον Πλάτονα δεν υπάρχει τίποτε να θαυμάσει παρά μόνον αυτό. Και όπω, αν απογυμνώσει του τάφου, οι οποίοι απ' έξω είναι επιχρησμένοι, θα δεις να είναι γεμάτοι από αίματα και δυσοδεία και σαπισμένα οστά. Έτσι και θεωρίες θεωρίε του φιλοσόφου, αν τι απογυμνώσει από το λεκτικό κάλο, θα τι δει να είναι πλήρη πολλή βδελιγμία ιδίω όταν φιλοσοφεί περί ψυχής, την οποία τιμά υπερβολικά, αλλά και την υβρίζει. Διότι τέτοια είναι η παγίδα του διαβόλου, να μην τηρούν πουθενά τη συμμετρία, αλλά με πλεονασμούς και προς τις δύο πλευρές να οδηγεί σε βλαστημίες όσους παγιδεύονται σε αυτήν. Διότι άλλοτε μεν λέγει ότι αυτή ανήκει στην ουσία του Θεού, άλλοτε δε αφού την εξύψωσε τόσο υπέρμετρα και ασεβώς, την υβρίζει με άλλη πάλι υπερβολή, αφού την εισάγει ισχύρου και όνους και εις άλλα πιο άτιμα από αυτά ζώα. Αλλά περί αυτών μεν αρκετά. Ή μάλλον και αυτά είναι πέραν του μέτρου, διότι αν μεν επρόκειτο να μάθουμε κάτι το χρήσιμο από αυτά, έπρεπε να επιμείνουμε ακόμη πιο πολύ. Για να διαπιστώσουμε όμως την ασχημοσύνη και τη γελιότητα αυτών και αυτά που ελέγχθησαν από εμάς, είναι περισσότερα από όσα εχρειάζονται. Γι' αυτό, αφού αφήσουμε τους μύθους εκείνων, ας καταπιαστούμε με τις δικές μας αλήθειες, οι οποίες έχουν κατέλθει από τον ουρανό, προς χάριν μας, με τη γλώσσα αυτού του αλλιέως, οι οποίες, δεν έχουν τίποτε το ανθρώπινο. Ας φέρουμε λοιπόν ενώπιόν μας τις ρίσεις αυτές και ας υπενθυμίζουμε και πάλι εκείνο το οποίο από την αρχή σας παρακαλέσαμε να προσέχετε με ακρίβεια εις αυτά που λέγονται. Τι λέγει λοιπόν ευθύ από την αρχή αυτός ο Ευαγγελιστής Ιστην στην αρχήν υπήρχε ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο κοντά εις τον Θεόν. Βλέπεις με πόσο θάρρος και εξουσία ομιλεί. Βλέπεις πως ομιλεί αποκαλύπτουν τα πάντα χωρίς αμφιβολία και εικασίες. Διότι αυτό είναι το ίδιο του διδασκάλου, να μην είναι ασταθής εις όσα λέγει. Διότι αν αυτός ο οποίος θα γίνει οδηγός των άλλων, χρειάζεται άλλον ο οποίος να μπορέσει να τον στηρίξει με ασφάλεια, θα είτο ορθόν να κατέχει τη θέση των μαθητών και όχι των διδασκάλων. Εάν δε κάποιος προβάλλει την ερώτηση «Γιατί άφησε το πρώτο αίτιο και μας ομίλησε αμέσως περί του Δευτέρου» «Για το πρώτο και το δεύτερο θα αποφύγουμε να μιλήσουμε διότι το θείο είναι ανώτερον από τον αριθμών και τη συνέπεια των χρόνων. Γι' αυτό αυτά μεν που τα αφήσαμε ομολογούμε ότι ο πατήρ δεν προέρχεται από κανένα. Ο δε έχει γεννηθεί από τον πατέρα. Ναι, λέει. Γιατί όμως άφησε τον πατέρα και ομιλεί περί του Υιού. Διότι εκείνος μένει το φανερός εις όλους, αν όχι ο πατήρ, αλλά ως Θεός όχι ως πατήρ αλλά ως Θεός, ενώ μονογενής γνωίτο. Γι' αυτό ορθώς την περί αυτού γνώση αμέσως εκ προημίου έσπευσε να την παρεμβάλει χάριν εκείνων οι οποίοι δεν τον εγνώριζαν. Άλλωστε ούτε τον πατέρα απεσιόπησε εις τους λόγους του περί αυτών. Κάνε μου μάλιστα την χάρη να ειδείς την πνευματική σύνεση. Γνωρίζει ότι οι άνθρωποι τιμούν τον πρεσβύτερο και μάλιστα αυτό που υπήρχε πριν απ' όλα και το δέχονται ως Θεόν. Γι' αυτό από εδώ κάνει πρώτα την αρχή και καθώς προχωρεί λέγει ότι είναι και Θεός. Και όχι όπως κάνει ο Πλάτων, ο οποίος λέγει ότι ο μεν ένας είναι νους, ο δε άλλος ψυχή. Διότι αυτά είναι ξένα προς τη θεϊκή και ακυλίδοντη φύση. Εξάλλου, δεν έχει τίποτα το κοινό με εμάς, αλλά έπαυσε να έχει επικοινωνία με την κτήση, εννοώ όσον αφορά την ουσία, όχι όμως όσον αφορά και την σχέση. Γι' αυτό ακριβώς και τον ονόμασε λόγων. Διότι, επειδή επρόκειτο να διδάξει ότι αυτός ο λόγος είναι μονογενής Υιός του Θεού, για να μην υποθέσει κανείς τη γέννησή του παθητή κατά τα ανθρώπινα μέτρα, με την ονομασία του λόγου προλαμβάνει αφενός μεν, ανατρέπει κάθε πονηρά υπόνοια, αφετέρου δε δηλώνει ότι και ο Υιός προέρχεται από Αυτόν και ότι γεννάται με τρόπον απαθή. Βλέπεις ότι όπως είπα δεν αποσιωπά και τον πατέρα στους λόγους περί του Υιού. Εάν δεν αρκούν αυτά τα παραδείγματα να καταστήσουν φανερό το όλον θέμα, μη απορρίσεις. Διότι ομιλούμεν περί του Θεού, τον οποίον δεν είναι δυνατόν ούτε να εκφράσουμε ούτε να τον κατανοήσουμε. Για τούτο και αυτός πουθενά δεν θέτει όνομα της ουσίας, διότι δεν είναι δυνατόν να πει τούτο, τι ακριβώς είναι ως προς την ουσία ο Θεός. Η όλα δε τας περιπτώσεις τον δηλώνει εκ των ενεργειών του. Αυτόν δε των λόγων θα τον δει κανεί ύστερα από λίγο να λέγεται και φως. Και το φως πάλι να ονομάζεται ζωή. Δεν τον ονομάζει όμως έτσι μόνο από αυτή την αιτία – αυτή μεν είναι η πρώτη αιτία. Η δεύτερη δε αιτία είναι ότι επρόκειτο να μας εκθέσει τα του πατρός, διότι λέγει «Όλα όσα ήκουσα από τον πατέρα μου σας τα ανήγγυλα». Τον ονομάζει δε και ζωήν και φως των λόγων, διότι μας εχάρισε το φως της γνώσεως και από αυτό την ζωήν. Γενικώ όμως δεν υπάρχει ένα όνομα που να αρκεί να διδάξει τα περί του Θεού, ούτε δύο και τρία, ούτε περισσότερα. Γι' αυτό λοιπόν συνηθίζει να χρησιμοποιεί πολλά για να μπορέσει να περιλάβει έστω και αμυδρός τα ιδιώματά του. Δεν τον ονομάζει δε απλώς λόγων, αλλά μαζί με την προσθήκη του άρθρου διακρίνοντάς τον από τους άλλους λόγους με τον τρόπον αυτών. Λέει, «Ο λόγος». Βλέπεις ότι δεν έλεγα άδικα ότι ο Ευαγγελιστής αυτός μας ομιλεί από τους ουρανούς. Κοίταξε λοιπόν πώς αμέσως από το προήμιον αφού έκανε την ψυχή να πετάξει, πού ανέβασε τον νου των ακροατών διότι αφού την αίσθησε υπεράνω των αισθητών πραγμάτων, επάνω από την ξηράν, επάνω από την θάλασσα, επάνω από τον ουρανό, την χειραγωγή και επάνω από τους αγγέλους. Πιο πάνω από τα χερουβίν και τα σεραφίμ και πιο πάνω από τους θρόνους και πιο πάνω από τις αρχές και πιο πάνω από τις εξουσίες και γενικώ την παρασύρη να πέρα από ολόκληρη την κτήση. Τι συνέβη λοιπόν. Άραγε αφού μας ανέβασε εις τόσο ύψος, μπόρεσε να μας στήσει εκεί. Καθόλου. Αλλά συνέβη ότι γίνεται εάν κάποιος εκείνον που στέκεται στον γυαλό και βλέπει πόλεις και ακτές και λιμένες, όταν τον οδηγήσει μέσα στο πέλαγος, τον αποσπά βέβαια από αυτά που έβλεπε προηγουμένως. Δεν σταματά όμως το βλέμμα του πουθενά, αλλά το κάνει να πλανάται εις το άπειρον. Έτσι και ο Ευαγγελιστής. Αφού μας οδήγησε υπεράνω της κτήσεως, ολοκλήρου της κτήσεως, και μας παρέμπεψε, μαρέπεμψε, εις τους υπεράνω αυτής αιώνες, αφήνει μετέωρο το βλέμμα μας χωρίς να μας δίνει τη δυνατότητα να φτάσουμε σε κάποιο τέρμα προς τα άνω, επειδή δεν υπάρχει. Διότι, αφού ο λόγος ανεφέρθη στην αρχήν, ζητεί ποιαν αρχήν. Έπειτα, συναντών το «ειν» και προχωρών πάντοτε με τη διάνοιά του, δεν έχει που να σταματήσει το στοχασμό του. Και επειδή παρατηρεί ατενός και δεν μπορεί να καταλήξει πουθενά, αποκαμωμένο επιστρέφει πάλι προς τα κάτω. Διότι το «εν αρχή ειν» δεν είναι τίποτε άλλο παρά δηλωτικόν ότι υπάρχει πάντοτε και υπάρχει κατά τρόπον άπειρον. Είδες φιλοσοφία αληθινή και αλήθειες θεϊκές, όχι όπως των Ελλήνων οι οποίοι θέτουν χρονικά όρια και άλλους μεν θεούς ονομάζουν πρεσβυτέρους άλλους δεν νεωτέρους. Όμως τίποτα τέτοιο δεν υπάρχει σε μας, διότι εάν είναι Θεός, όπως και είναι, δεν υπάρχει τίποτε πριν από Αυτόν. Εάν είναι δημιουργός όλων, Αυτός είναι πρώτος. Εάν είναι δεσπότης και Κύριος όλων, όλα έγιναν μετά από Αυτόν και τα κτίσματα και οι αιώνες Θα ήθελα να κατέλθω και εις άλλους αγώνες, αλλά φοβάμαι ότι απέκανε ο νους μας. Απέκαμε ο νους μας. Γι' αυτό αφού συστήσω αυτά τα οποία σας είναι απαραίτητα για την ακρόαση και αυτών που ελέχθησαν και αυτών που θα λεχθούν, πάλι θα σιωπήσω. Ποια λοιπόν είναι αυτά. Γνωρίζω ότι πολλοί ιστάνθησαν ήλιγκο από το μήκος όσων ελέγχθησαν. Αυτό συμβαίνει όταν η ψυχή είναι φορτωμένη με πολλά βάρη ιδιωτικά. Διότι, όπως το μάτι όταν μένει είναι καθαρό και διαυγές και μακριά βλέπει και δεν κουράζεται εύκολα όταν παρατηρεί από κοντά και τα πιο λεπτά αντικείμενα, ενώ όταν χυθεί επάνω του από την κεφαλή κάποιο βλαβερό υγρό, ή όταν από κάτω ανεβεί καπνός πυκνός με φλόγες, δημιουργείται πυκνό σύννεφο μπροστά από την κόρη του ματιού, το οποίον δεν αφήνει να διακρίνει καλά τίποτε, ούτε από τα πιο χονδροειδή αντικείμενα, έτσι είναι φυσικό να συμβαίνει και με την ψυχή. Διότι όταν μένει είναι καθαρισμένη και δεν έχει κανένα πάθος να την ενοχλεί, προσβλέπει εντόνως προς εκείνα που πρέπει να προσέξει. Όταν όμως θολωμένη από τα πολλά πάθη χάσει την αρετή της η ψυχή, δεν μπορεί να αντέξει εύκολα προς τίποτε το υψηλό, αλλά γρήγορα κουράζεται και γέρνει και ρέπουσα προσύπνουν και νοθρότητα, περιφρονεί τα ενδιαφέροντά τη για την αρετή, για την ενάρετη ζωή και δεν τα επιδοκιμάζει με πολύ προθυμία για να μην πάθετε κι εσείς το ίδιο, διότι δεν θα πάψω να σας κάνω διαρκώς τις αυτές παρενέσεις, δυναμώσατε το νου σας, για να μην ακούσετε τα ίδια με εκείνα που άκουσαν οι πιστοί Εβραίοι από τον Παύλο. Διότι σε εκείνους είπε ότι ο λόγος έγινε πολύς και δυσκολοερμήνευτος. Όχι διότι ήτο από τη φύση του τέτοιος ο λόγος, αλλά επειδή όπως λέγει σεις γίνατε νοθροί στην ακοήν. Διότι ο ασθενής και ο αδύνατος είναι φυσικό να ενοχλείται και από το σύντομο λόγο, ως να πρόκειται περί λόγου μακρού και να θεωρεί δυσνόητα και τα ευκολονόητα και σαφή. Όμως εδώ δεν πρέπει να υπάρχει κανείς τέτοιος, αλλά αφού απομακρύνει κάθε βιωτική φροντίδα ας ακούει έτσι αυτά τα διδάγματα. Διότι όταν τον ακροατή τον διακατέχει η επιθυμία των χρημάτων, δεν μπορεί να τον καταλάβει καθόμοιων τρόπων και η επιθυμία της ακροάσεως, επειδή η ψυχή που είναι μία, δεν επαρκεί σε πολλές επιθυμίες, αλλά η μία καταστρέφεται από την άλλη και επειδή διχάζεται, γίνεται περισσότερο αδύνατος και επικρατεί η άλλη και δαπανά όλη τη δύναμή της στον εαυτό της. Αυτό συμβαίνει συνήθως και στα παιδιά. Όταν κανείς έχει μόνο ένα, αγαπά το ένα υπερβολικά. Όταν όμως γίνει πατέρας πολλών παιδιών και η διάθεσή του διαιρείται και γίνεται πιο ασθενής. Εάν δε αυτό συμβαίνει, εκεί όπου η δύναμη και η κυριαρχία είναι φυσική, τα δε αγαπόμενα πρόσωπα είναι συγγενικά, τι θα μπορούσαμε να πούμε για την προαιρετική επιθυμία και διάθεση, όταν μάλιστα οι επιθυμίες αυτές είναι αντίθετες η μία της άλλης, διότι ο έρος των χρημάτων είναι αντίθετος προς τον έρωτα της ακροάσεως σοβαρών πραγμάτων εισερχόμενοι εδώ, εισερχόμεθα εις τον ουρανό. Δεν εννοώ τον τόπο, αλλά την διάθεση, διότι είναι δυνατόν και ενώ βρίσκεσαι στη γη, να ήστασε εις τον ουρανό και να φαντάζεσαι όσα υπάρχουν εκεί και να ακούεις όσα προέρχονται από εκεί. Ας μην αφήσει λοιπόν κανείς να πάρει σφρίσουν στον ουρανό τα επίγεια. Κανείς ας μη φροντίσει για τα οικιακά του, ενώ βρίσκεται εδώ. Διότι η οικία και η αγορά έπρεπε να έχουν και να περιφέρουν τα ωφέλη που προσφέρονται εδώ. Και όχι εδώ παραμονή σας να βαρύνετε από τα φορτία της οικίας και της αγοράς.